Αποκαταστήσουμε το πρόβλημα των μισθών και των συντάξεων, αλλά κόβοντας από τη σπατάλη του δημοσίου. Αλλά το χτύπημα της σπατάλης θα το προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Και θα το προχωρήσουμε πολύ πιο τολμηρά. Δραστηριότητες του δημοσίου ή ζημιογόνων δέκο που επιβαρύνουν πολύ την τσέπη του φορολογούμενου, ενώ δεν προσφέρουν παρά ελάχιστο δημόσιο όφελος, θα δοθούν για ιδιωτικοποίηση. Δεν γίνεται να κόβεις τη συντάξη του Κοσμάκη όταν συνεχίζεται η σπατάλη σε δέκο που παράγουν περισσότερα καθημερινά ελλείμματα παρά όφελος για το δημόσιο. Άλλωστε μόνον έτσι τελικά θα σωθούν και θέσεις εργασίας. Τρένα και αστικές συγκοινωνίες παράγουν έλλειμμα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τρένα. Θέλω να έχει τις καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Αλλά με τέτοια ελλείμματα δεν γίνεται δουλειά. Κόμπος που δεν λύνεται, κόβεται. Ασφαλώς τα δίκτυα... Ασφαλώς τα δίκτυα και οι υποδομές θα μείνουν στα χέρια του δημοσίου, αλλά η λειτουργία τους μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Μιλάω για το σιδηροδρομικό έργο, για τη μετακίνηση δηλαδή επιβατών και εμπορευμάτων. Ήδη άλλωστε, από την αρχή του χρόνου έχει απελευθερωθεί στην Ευρώπη η αγορά των σιδηροδρόμων. Και αν δεν φροντίσουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τώρα την Τρενοσέ, σύντομα θα απαξιωθεί τελείως, γιατί επενδυτής το κράτος δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και ακόμα ένα μέρος από την περιουσία του ΟΣΕ μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να φέρει επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Οι επενδύσεις στους σιδηροδρόμους είναι εργαλείο ανάπτυξης και για τα λιμάνια μας και για την προώθηση των εξαγωγών μας. Έτσι θα μειωθεί δραστικότερα το έλλειμμα του ΟΣΕ, τουλάχιστον στο μισό. Ενώ αν αναδιαρθρώσουμε τις υπόλοιπες συγκοινωνίες, θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε και τα δικά τους ελλείμματα. Ό,τι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, θα ιδιωτικοποιηθεί και πολλοί εκφράζουν σήμερα ενδιαφέρον. Γάλλοι, Ρώσοι, Κινέζοι έχουν ήδη έρθει και εκφράζουν ενδιαφέρον. Και ό,τι έλλειμμα μπορεί να κοπεί από ζημιογόνες δέκο, θα κοπεί. Για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση πρέπει να αλλάξει και η διάρθρωση ορισμένων δέκο. Άλλες να διαχωριστούν σε διαφορετικές εταιρείες και αλλού θυγατρικές να συνενωθούν. Μόνον έτσι σώζονται θέσεις εργασίας. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τέτοια ελλείμματα όταν κόβονται συντάξεις που τις έχουν πληρώσει οι δικαιούχοι και όταν κόβονται μισθοί που είναι ήδη άδικα από το Πασό πετσοκομμένοι. Μετά την 6η Μαΐου, τέλος αυτή η νοοτροπία.